Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος αναμένεται να ζητήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος την ενιαία αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τις έρευνες για την ανέβρεση κοιτασμάτων υδρογόνων ανθράκων. Η ΕΝΠΕ, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Αλέκο Καχρημάνη, ομόφωνα αποφάσισε να θέσει το θέμα στο Υπουργείο και να αποφασίσει αυτό για τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί, για το τι μελιγενέστε και να προωθήσει μια σοβαρή συζήτηση ενημέρωσης των πολιτών. Ο Περιφερειάρχης Υπήρου, Αλέξανδρος Καχρημάνης, υποστήριξε ότι οι Περιφερειάρχες ανέλαβαν την πρωτοβουλία να ενημερώσουν το Υπουργείο για προβλήματα που άρχισαν να προκαλούνται από κάποιους πολίτες σε περιοχές που πρόκειται να γίνουν έρευνες. Παράλληλα, ανέδειξε και το θέμα που έχει προκύψει με τους δασικούς χάρτες και την ανάρτησή τους. Όπως είπε, πολλοί συνειδητοποιούν ότι οι ιδιοκτησίες τους ανήκουν πια στο δημόσιο και εκεί δημιουργείται τριβή και προβλήματα, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει δράση και να ενημερώσει άμεσα τους πολίτες. Χτες στην Αθήνα είχαμε Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών. Επειδή αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές ξεκίνησαν κάποιοι και δημιουργούν προβλήματα και λένε διάφορα στον κόσμο σχετικά με τις έρευνες πετρελοειδών, εμείς πήραμε μια απόφαση να ενημερώσουμε σχετικά το Υπουργείο. Εμείς έχουμε εγκρίνει τους περιβαλλοντολογικούς όρους, μάλλον έχουμε γνωματεύσει θετικά, γιατί η τελική έγκριση γίνεται από το Υπουργείο, ο διεθνής διαγωνισμός γίνεται από το Υπουργείο, όλα γίνονται από το Υπουργείο και εμείς στα πλαίσια που είχαμε εμπλοκή με το θέμα για να εγκρίνουμε και γνωματεύσουμε μάλλον τους περιβαλλοντολογικούς όρους, έχουμε τελειώσει με τα θέματα αυτά. Ένα όμως θέμα που έχει προκύψει, το οποίο δεν έχει λάβει υπόψη το Υπουργείο, είναι το εξής. Μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, πολλοί κόσμος συνειδητοποιεί ότι οι ιδιοκτησίες τους πλέον δεν είναι δικές τους, με το νόμο κατά τεκμήριο ανήκουσε στο δημόσιο και εκεί δημιουργείται μια τριβή που εκμεταλλεύονται άλλοι και τους λένε άλλα και άλλα. Θεωρώ ότι έχει υποχρέωση το Υπουργείο και όλοι οι φορείς της διοίκησης και της κυβέρνησης να ενημερώσουν σωστά τον κόσμο και να μην τον αφήσουν βορά σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ήταν άλλα τα προβλήματα στη Χαλκιδική, αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να έρθουν σε εμάς τους υπηρώτες, οι οποίοι και ξέρουμε τι μας γίνεται και δεν είμαστε από αυτούς που μπορούν εύκολα να μας περάσουν μηνύματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι, η Ένωση Περιφερειών ομόφωνα χτες πήρε μια απόφαση να θέσει το θέμα στο Υπουργείο και να αποφασίσει το Υπουργείο στις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί για το τι μέλη γενέστε και με συζήτηση σοβαρή με τον κόσμο να πει την αλήθεια.